Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο που στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία που παίρνει ο Δήμος για πρώτη φορά να φιλοξενήσουμε στις κατασκηνώσεις του Δήμου στο παράλιο Άστριος ανέργους από το που είναι κάτοικοι του Δήμου της Τρίπολης. Και θέλω να δώσω κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Πρώτα απ' όλα, φέτος η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να παρέχουμε διαμονή. Το διάστημα στο οποίο θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους ανέργους θα είναι από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου και θέλουμε να επισημάνουμε ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Δημοτικού Ραδιοφώνου για να κάνουν τις αιτήσεις, προσκομίζοντας μάλλον υποβάλλοντας μια αίτηση που θα τους δοθεί εκεί. Μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβω την ευθύνη για τον ίδιο ή για την οικογένειά τους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θέλουμε θεωρημένη κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον για ένα μήνα του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα φιλοξενίας και ένα πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα πιστοποιείται ότι ο άνεργος είναι δημότης Τρίπολης εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου. Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα πάει καλά και θεωρούμε ότι την επόμενη χρονιά, βάζοντας ένα ποσό στον προϋπολογισμό μας ανάλογα και το πώς θα προχωρήσουν τα οικονομικά του Δήμου, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και περισσότερες παροχές για τους ανέργους που θα φιλοξενήσουμε τον επόμενο χρόνο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το διάλειμμα από πάλι. Δεν έχει ξαναγίνει. Φιλοξενούσαμε και θα φιλοξενήσουμε και τώρα μέλη των ΚΑΠΗ, αλλά άνεργους συμπολίτες μας είναι πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια μορφής πρόγραμμα. Θεωρώ ότι θα γίνει με κάποια κριτήρια οικονομικά, οικογενειακής κατάστασης, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να το παρατείνουμε και λίγο, να φιλοξενήσουμε όλους όσους θα θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να μην μείνει κανένας εκτός προγράμματος.